Δείτε εδώ μια ιδιαίτερη χειροποίητη κριτική κατσούνα που σας έχω από ξύλο και ύψος 1 μέτρο και 20 εκατοστά. Πανέμορφη, ιδιαίτερη, με κούρμπες όπως βλέπετε εδώ πέρα. 800 γραμμάρια είναι το βάρος της και 7,5 εκατοστά η περίμετρος του ξύλου. Πάμε να δούμε λίγο έτσι την κούρμπα από μέσα. Μόλις εστιάσουμε και σωστά, ωραία. Εδώ, το δρυς είναι πάρα πολύ ανθεκτικό σαν ξυλό, οι περισσότεροι το γνωρίζετε ήδη αυτό, όσοι δεν το γνωρίζετε σας δίνω εγώ αυτή την πληροφορία. Ε, πραγματικά ένα πανέμορφο κομμάτι, δείτε εδώ τι ωραία νερά κάνει, ελπίζω να φαίνονται στην κάμερα και στο βίντεο το οποίο σας δείχνω. Είναι σκουρόχρωμος και έχει κάποια ανοιχτόχρωμα έτσι νερά, κάποιους ρόζους. Και δείτε εδώ η κούρμπα, πους βλέπετε ο κορμός της, θα έπρεπε να κόβεται κάπου εδώ. Αλλά παρόλα αυτά εμείς έχουμε πιο μακρύ γυρίσμα και κάνει μια διπλή κούρμπα ουσιαστικά και την κάνει πάρα πολύ ιδιαίτερη και φυσικά φαίνεται η δική μας φραγίδα και υπογραφή και όλα τα καλά που κουβαλάει μια δικιά μας κατασκευή κριτική κατσούνα. Διαθέσιμη στο για να γίνει η δική σας εύκολα και γρήγορα. Μπορείτε να, να την αγοράσετε online έτσι. Ή μπορείτε αν δεν είστε τόσο εξοικειωμένοι να μας καλέσετε στο τηλέφωνο και να σας βοηθήσουμε με την παραγγελία, να μας δώσετε τα στοιχεία και να σας τη στείλουμε. Κατσούνε.gr, στη ρίξου πάνω τους και μην ξεχάσει να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube για να βλέπεις όλα αυτά τα ωραία μπαστούνια τα οποία ανεβάζουμε για όλους εσάς πραγματικά τη χαζεύω και την ξαναχαζεύω πανέμορφη ιδιαίτερη κριτική κατσούνα με από ξύλο δρύς που την κάνει πάρα πολύ ανθεκτική και είναι μόλις 800 γραμμάρια. Δεν είναι πάρα πολύ βαριά, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλες αποστάσεις, οπουδήποτε θέλετε να στηριχτείτε πάνω της άφοβα, δεν θα καταλάβει τίποτα, δεν θα, σας, δεν θα σπάσει. Θα την έχετε μαζί σας μια ζωή. Αν την προσέχετε και λίγο, οδηγίες για το πώς μπορείτε να την προσέξετε, θα παραλάβετε μαζί με την αγορά οποιασδήποτε κατσούνας. Με πιέσει η φλιαρία μου, με πιάνει ο αέρας σιγά σιγά εδώ πέρα όπως βλέπετε Από το στούντιο, το υπαίθριο στούντιο που προς το παρόν έχουμε Σας χαιρετώ γιατί πρέπει να γυρίσω και άλλο βιντεάκι Γεια σας